Γιάννης Παλαιολόγος από την Free Sunday. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση για το περιβάλλον. Να μας πείτε ποια είναι η στάση της δράσης και της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για το χωροταξικό και τον τουρισμό που προώθεται τώρα και αν συμφωνείτε με την άποψη για την ανάπτυξη και για την προστασία του περιβάλλοντος σε πολλά εισαγωγικά που αυτό μοιάζει να πρεσβεύει. Έχουμε πολλές φορές εκφράσει την εξής άποψη για το μέλλον της Ελλάδας. Έχουμε πει ότι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα πάνω στα οποία μπορούμε να στηρίξουμε μακροχρόνια, δεν μιλώ για τώρα που είμαστε στην κρίση, μακροχρόνια την ευημερία της Ελλάδας, είναι το περιβάλλον, ο πολιτισμός και η παιδεία. Είναι τρεις τομείς που δεν έχουν αλλοιωθεί, οι δύο πρώτοι τουλάχιστον με βεβαιότητα, από την κρίση. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε οικονομική κρίση δεν έχει βλάψει το περιβάλλον. Έχουμε παγκοσμίως μοναδικό κλίμα, μοναδικές δυνατότητες και περιβαλλοντικό πλούτο. Και έχουμε επίσης μία απιστεύτου πλούτο κληρονομιά, την οποία και τον περιβάλλον και τον πλούτο των πολιτιστικών τον ποδοπατούμε με μία έτσι κοντόφθαλμη θεώρηση του τι είναι άμεσα συμφέρον. Λοιπόν, τώρα για το συγκεκριμένο που θέτεται. Είμαι εγώ τουλάχιστον, αλλά το λέω περισσότερο είμαι, γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε συζητήσει ακόμα τόσο μέσα στη δράση, τελείως αντίθετος, αλλά μπορώ να το πω με κάποια, αν το πω έτσι, αυτοπεποίθηση, γιατί όπως ξέρετε υπήρξα για αρκετά χρόνια στο Υπουργείο Περιβάλλον, το οποίο άλλωστε προκάλεσα την ίδρυσή του πριν από πολλά χρόνια, καλύτερα μην τα πω πόσα, και έχουμε Υπουργείο Περιβάλλον εξαιτίας της αιμονής μου σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν πιστεύω ότι το περιβάλλον στην Ελλάδα, ούτε η αξιοποίηση του τουρισμού, λύνεται με γενικές διατάξεις. Αυτές οι γενικές διατάξεις υποκρύπτουν την αδυναμία αυτού του άθλιου κράτους να μελετήσει συγκεκριμένα. Είναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι πιο κατανοητό. Όταν χτίζετε το σπίτι σας, έχετε ένα οικόπεδο και θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι, για κάθε σπίτι χρησιμοποιείτε, ελπίζω να χρησιμοποιείτε, έναν αρχιτέκτονα. Αλλιώς θα λέγαμε ότι σε κάθε οικόπεδο θα βάζαμε ένα κουτί και θα λέμε αυτό είναι. Αυτό κάνουν όλα αυτά τα σχέδια. Λένε, σε κάθε οικόπεδο θα βάλουμε ένα κουτί. Αυτή είναι δεν είναι αυτή η λογική όταν έχεις κάτι πολύτιμο. Πολύτιμο είναι αυτό που έχουμε εμείς. Κάθε νησί στην Ελλάδα, κάθε νησί στις Κυκλάδες είναι ένα πολύτιμο νησί, το οποίο μπορεί να μας αποφέρει απίστευτο μελλοντικό πλούτο. Αλλά πρέπει να το μεταχειριστούμε έτσι. Να το μεταχειριστούμε ότι είναι αυτό το πολύτιμο αντικείμενο. Τι προϋποθέτει αυτό? Τελείως άλλους μηχανισμούς σχεδιασμούς από αυτούς που έχει το κράτος το σημερινό. Με έπιασε απελπισία, πάλι νέο άρθρο προημερών με τον κύριο Ρωμανό στο Πρόταγον, για αυτά που γίνεται στο Ελληνικό. Περάσανε στην πιο πολύτιμη περιοχή της Μεσογείου, όχι της Ελλάδος. Το οικόπεδο αυτό που λέγεται πρώην Ελληνικό, τα 6.500 στρέμματα, είναι η πολυτιμότερη έκταση στη Μεσόγειο. Και πού κατέληξαν στη Βουλή? Δίνανε όρους δόμησης μαζί τι θα είναι το ύψος, σαν όπως λέμε δίνεις αντιπαροχή το οικόπεδο. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Θα το καταστρέψουν. Το μαγαρίζουν την πολυτιμότερη έκταση της Μεσογείου. Διότι δεν υπάρχει η έμπνευση, όραμα, μια λογική. Ξέρετε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στον Μπιλμπάο ένας σπουδαίος αρχιτέκτονας έφτιαξε ένα μουσείο. Και πάνε κατά εκατομμύρια σειραίων στον Μπιλμπάο, όχι για να δουν το περιεχόμενο του μουσείου. Σας βεβαιώνω, δεν πάνε για το περιεχόμενο. Πάνε για το μουσείο, το αρχιτεκτόνημα, να δουν το αρχιτεκτόνημα. Ο άλλος, ο Πέι, έφτιαξε αυτή την πυραμίδα στο Λούβρο. Και κανείς δεν το φανταζόταν μια πυραμίδα στο Λούβρο και που φαίνεται έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των επισκεπτών. Πρέπει αυτά να σκεφτούμε στον τόπο μας, ότι αυτά δεν είναι γενικές διατάξεις, ότι επιτρέπω 16 μέτρα και 4% κάλυψη του. Αυτό θέλει να μεταχειριστούμε την Ελλάδα ως κάτι το πολύτιμο. Και τότε
θα δούμε πολύ πλούτο να αρέσει στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Ανησυχείτε αν είναι και μέρη τα οποία θα έπρεπε να μείνουν. Μα βέβαια, διότι όλα γίνονται στο πόδι, δεν υπάρχει καμπουθανά τίποτα. Μα τα βλέπετε, δεν βλέπετε τι γίνεται τώρα με τα αυθαίρετα, πώς συμπεριφέρονται αυτή τη στιγμή. Μα νομιμοποιούν εδώ, είδε μου φαίνεται στην καθημερινή προχθές αεροφωτογραφίες που συμβαίνει αυτό που το προέβλεπε, το είχα πει ότι θα γίνει. Ότι ο κόσμος προεξοφλεί τις αυθαιρεσίες, δηλαδή παίρνουν χέρι στα οικόπεδα και δηλώνουν μελλοντική αυθαιρεσία, νομιμοποιήσουν τώρα.